Με έναν συγκινητικό χαιρετισμό από το Δήμαρχο Πύργου, Γαβρίλη Λιατσή, ξεκίνησε η εκδήλωση στο Λάτσιο Δημοτικό Μέγαρο, προκειμένου να τιμηθούν ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και πρώην βουλευτής Κώστας Καζάκος, ο καθηγητής δικαίου του Πανεπιστημίου Πειραιός, νομικός και δικηγόρος Παναγιώτης Κανελόπουλος και ο επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Ουισκόνσκιν των ΗΠΑ και επιστημονικός διευθυντής του τομέα μυελώματος, γιατρός ογκολόγος Φώτης Ασημακόπουλος. Αυτά τα παιδιά της δεν έπαψαν ποτέ να συνομιλούν με συμπολίτες μας, με απλούς πολίτες, είναι οι ίδιοι εμείς. Για όλα αυτά θαυμάζονται και εκτιμούνται για όσα κατάφεραν στη ζωή τους. Αλλά και διότι και οι τρεις τους, παιδιά τίμιων βιοπαραστών και σεμνών μητέρων, γεγονός που μας κάνει διπλά υπερήφανος. Έτσι αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για τους νέους μας, τους νέους που θέλουν να ονειρεύονται. Διότι οι τιμόμενοι είναι πραγματικά σπουδαίοι, συνυφαίνοντας το όνομά τους με τον τόπο της καταγωγής τους στον πύργο. Για κάθε έναν από τους τρεις βραβευθέντες ακολούθησαν σύντομες παρουσιάσεις από τρία διαφορετικά πρόσωπα. Για τον Κώστα Καζάκο μίλησε η αναπληρώτρια καθηγήτρια θεατρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και σκηνοθέτης της θεατρικής ομάδας Πύργου Ευανθία Στιβανάκη. Για τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, πρώην υπουργός και βουλευτής, καθώς και προσωπικός του φίλος Γιάννη Ζαφυρόπουλος. Ενώ για τον Φώτη Ασημακόπουλο μίλησε η καθηγήτρια γενετικής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, Ιωάννα Μαρουλάκου. Η βράβευση έγινε από το Δήμαρχο Πύργου Γαβρίλη Λιατσή με το τιμητικό μετάλλιο και τον Πάπυρο μέσα σε κλίμα συγκίνησης και παρατεταμένου χειροκροτήματος. Πρώτος βραβεύτηκε ο Κώστας Καζάκος, ο οποίος στην ομιλία του έκανε σύντομη ιστορική αναδρομή στα χρόνια της κατοχής και πώς θα βίωσε στη γενετήρά του. Τι βασανιστικό είναι να ακούς να μιλάνε για σένα, για τη ζωή σου. Νόμιζα ότι άκουγα για άλλο. Γιατί δεν έχω καθόλου την αίσθηση ότι κάνω τίποτα σπουδαίο. Παλεύουμε, αγωνιζόμαστε, μέρα νύχτα, χειμώνα καλοκαίρι, δίνουμε εξετάσεις κάθε φορά και δεν έχουμε καθόλου περιθώριο να κοιτάξουμε πίσω, να κάνουμε απολογισμό. Και όταν ακούμε απολογισμούς, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Όταν μου είπε ο Δήμαρχος ότι πήραν απόφαση και είχαν και μένα μέσα, φυσικό το λόγο προσπάθησα να φτιάξω ένα λογίδριο, κάτι λέω τι θα πάρω να πω εκεί. Δύσκολο πράγμα, επίσημη ώρα, ούτως ή άλλως, σου κόβει τα γόνατα αυτή η τιμή, όσο και να είσαι αδιάφορος, αλλά σιγά σιγά φύγανε όλα από το μυαλό μου. Ακολούθησε η βράβευση του Παναγιώτη Κανελόπουλου, ο οποίος στο σύντομο χαιρετισμό του ευχαρίστησε τους παριστάμενους και τόνισε ότι ήταν ευλογία και μεγάλο προνόμιο η πανεπιστημιακή του καριέρα. Θέλω να συγχαρώ θερμά τον Δήμαρχο Πύργου, τον αγαπητό φίλο Γαβρίλη Λιατσή, για τη σπουδαία αυτή πρωτοβουλία που έλαβε να οργανώσει την απόψινή εκδήλωση με την ευχή που είμαι σίγουρος ότι θα γίνει αυτή η τελετή να θεσμοθετηθεί και σε τακτά χρονικά διαστήματα να τιμώνται διακεκριμένοι ιδιώτες, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί. Θέλω επίσης να τον ευχαριστήσω για τα καλά λόγια που είπε για μένα και για την εισήγησή του. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κ. Μασαλά, και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την απόφαση που έλαβαν. Θερμές ευχαριστίες στον Γιάννη, στον αγαπητό φίλο.
Πρόεδρο, στον ξεχωριστό άνθρωπο, στον αξιότιμο Υπουργό Γιάννη Ζαχαρόπουλο, για τα τόσα καλά λόγια που είπε για μένα και για το έργο μου. Αγαπητοί μου συμπολίτες, σε όλη μου τη ζωή ήμουν ιδιαίτερα υπερήφανος για την καταγωγή μου. Συνηθίζω ακόμα να λέω ότι το πρώτο πτυχίο που πήρα ήταν το πτυχίο της ζωής στο Πανεπιστήμιο της Ζωής του Πύλου. Εννοώντας ότι εδώ είδα και γνώρισα τη ζωή, τη σοφία και την πείρα του λαού μας. Ο τρίτος βραβευτής, Φώτης Ασημακόπουλος, εξέφρασε τις ευχαρισίες του προς τον Δήμο του Πύργου και τους πολίτες του για την τιμή που του επεφύλαξαν και ιδιαίτερα στους γονείς του και τους δασκάλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μεγάλη αυτή τιμή. Γιατί οι τιμές στο πανεπιστήμιο του εξωτερικού και οπουδήποτε είναι σημαντικές, αλλά οι τιμές από την πόλη σου είναι ενός μιας άλλης κατηγορίας. Έχουν ένα διαφορετικό αντίκτυπο. Για το γεγονός ότι βρίσκομαι εδώ και σας μιλώ σήμερα, οφείλω στους γονείς του, στη Φρόσο και στον Άντι. Τους γνωρίζετε, είναι δύο παλαιστές, μέλη της κοινωνίας μας, επίσης τους δασκαλούς μου, πολλούς από τους οποίους είδα μετά από κάποια χρόνια, ας πούμε, νούμερο. Δεν και τόσα πολλά, εντάξει. Για μένα όμως υπάρχει και μια άλλη κατηγορία ανθρώπων στους οποίους οφείλω το γεγονός ότι σας μιλάω σήμερα από αυτό το βήμα. Και η κατηγορία αυτών των ανθρώπων είναι εδώ, είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, ο Θεοφιλόστατος και παπάδες της εποχής εκείνης με τους οποίους μεγάλωσα. Ο Παπαγγελίας Παπαγγελής και ο πατέρας Μελέτης Σεβαστάκης. Όποτε με είχαν η μάνα μου, με έβρισκε στον Άγιο Νικόλα. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για το αντικείμενό μου. Και θα ήθελα να πω, όχι να δώσω δύο λόγια, όχι διάλεξης, αλλά να δώσω ένα μήνυμα ελπίδας σε όσους από εσάς έχετε καρκίνο, σε όσους έχετε μάχη με τον καρκίνο, σε όσους και στους οικείους σας. Σήμερα μιλάμε για καρκίνο, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται σε οποιοδήποτε όργανο, αλλά να η γένεσή του να οφείλεται σε συγκεκριμένο γονίδιο. Υπάρχουν λοιπόν σήμερα στοχευμένες θεραπείες, οι οποίες ανταποκρίνονται στις γονιδιακές μεταλλάξεις στις οποίες οφείλεται ο κάθε καρκίνος. Αυτό, όταν σας το λέω, μπορεί να λέτε τι λέει, τι εννοεί, τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, σε κάποια χρόνια, ίσως ξεπεράσουμε εντελώς τις τοξικές θεραπείες και μπούμε στην εποχή των στοχευμένων θεραπείων, οι οποίες θα είναι πάρα πολύ πιο αποτελεσματικές για τις περισσότερες μορφές καρκίνου με πολύ λίγες παρενέργειες.